Ένοχος για 85 ανθρωποκτονίες από πρόθεση και κατά συρροή κρίθηκε την Πέμπτη ο 42 ετών Νίλς Χέγγελ, ένας νοσηλευτής που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη. Θεωρείται από τους χειρότερους serial killers στην πρόσφατη ιστορία, γι' αυτό και η δίκη του προκάλεσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Δικαστήριο του Oldenburg στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας έκανε αποδεκτό το κατηγορητήριο, σύμφωνα με το οποίο ο Χέγγελ έκανε ένεση με θανατηφόρα φάρμακα σε ασθενείς που νοσηλεύονταν στα νοσοκομεία όπου εργάστηκε από το 2000 ως το 2005. Χαιρόμαστε που πλέον αυτή η εκκρεμότητα τελείωσε. Ήταν το τελευταίο που μπορούσαμε να κάνουμε στη μνήμη του πατέρα μας. Νομίζω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε και ο δράστης έλαβε την ποινή που του άξιζε. Ο Κρίστιαν Μάρμπαχ, εκπρόσωπος των συγγενών των θυμάτων, χαρακτήρισε την δικαστική απόφαση ως ορόσημο, ωστόσο ανακοίνωσε την διενέργεια και περαιτέρω νομικών διαδικασιών. Αυτό που ακολουθεί είναι η έρευνα και η δίκη σε βάρος των νοσοκομείων στο Oldenburg και τον Delmenhorst. Ελπίζω να συγχωνευτεί, ώστε να γίνει ξεκάθαρη η διάσταση και η σύνδεση των δύο νοσοκομείων. Υποσχέθηκα στην οικογένειά μου όχι μόνο ότι θα διασφαλίσω ότι ο δολοφόνος θα μπει στην φυλακή, αλλά ότι το ίδιο θα συμβεί και με όλους τους υπόλοιπους που ευθύνονται. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να φέρουμε τους υπευθύνους στη δικαιοσύνη. Η αστυνομία υποπτεύεται πως ο Νίλς Χέγγελ μπορεί να έχει σκοτώσει ως και 200 ανθρώπους σε υποθέσεις οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν να διαλευκανθούν, κυρίως επειδή τα πτώματα μεγάλου αριθμού θυμάτων έχουν αποτεφρωθεί. Το κίνητρο για όλες τις ενεργείες του παραμένει ασαφές.